Είναι η στιγμή όπου μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας λαμβάνουν δείγματα από τα δοχεία με τις τοξικές ουσίες, οι οποίες παραπέμπουν στην κατασκευή ναρκωτικών. Οι σαρωτικές έρευνες της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών οδήγησαν τα μέλη της σε δεύτερη αποθήκη στο Τραχώνι. Οι ανακριτές της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντοπίσει χθες ένα κλειδί μετά από έρευνες σε άλλο υποστατικό. Αφού το τέριαξαν με δεύτερη αποθήκη που συνδέεται με τους υπόπτους στο Τραχώνι, μετέβησαν στο σημείο. Μετά από έρευνες εντός της αποθήκης, οι ανακριτές βρήκαν σημαντικά τεκμήρια. Πρόκειται για πρόδρομες ουσίες που παραπέμπουν στην κατασκευή κρυσταλάις, οι οποίες ήταν συσκευασμένες σε δοχεία, καθώς και άλλα σκεύη που χρησιμοποιούνται για υδροπονική καλλιέργεια εντός κλειστού χώρου. Στο σημείο στήθηκε επιχείρηση με ειδικό εξοπλισμό. Αφού παραλήφθησαν δείγματα από τις ουσίες, τα οποία θα σταλούν στο κρατικό χημείο για αναλύσεις με τη βοήθεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές μέρος. Με τα ευρήματα που έχουμε μέχρι στιγμή, εκτιμούμε ότι χρησιμοποιούνταν για παραγωγή κατασκευή συνθετικών ναρκωτικών και συγκεκριμένα της κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες φαίνεται πως οι ύποπτοι μέλη εγκληματικής οργάνωσης με πλοκάμια σε κατεχόμενα και εξωτερικό, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούσαν διαμέρισμα στον Αγιοτίχονα και οικία στο Μοναγρούλι ως εργαστήρια κατασκευής κρυσταλάις, ενώ οι δύο αποθηκευτικοί χώροι χρησιμοποιούνταν ως σημεία διατήρησης του εξοπλισμού. Οι ανακριτές είναι πεπισμένοι ότι η σπήρα εξαρθρώθηκε λίγο πριν την μαζική παραγωγή και μετά από δοκιμές της ναρκωτικής ουσίας κρυσταλάις. Πρώτη φορά είχαμε στην Κύπρο ειδικά για κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι στιγμής δεν είχαμε ενδείξεις για παράνομο εργαστήριο στην Κύπρο. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Μιλάμε για μια ουσία πάρα πολύ επικίνδυνη και γρήγορα επιστική. Χρειάζεται πολύ λεπτούς χειρισμούς γιατί είναι μια πρωτοφανής υπόθεση. Εξετάζομαι το ενδεχόμενο να έχει σχέση και με άλλες εγκληματικές πράξεις. Οι πέντε ύποπτοι, τρεις άνδρες και δύο γυναίκες, εξακολουθούν να μην συνεργάζονται με τις αρχές. Αύριο οδηγούνται εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου, όπου οι ανακριτές αναμένεται να ζητήσουν την ανανέωση διατάγματος προς αποκράτησής τους.